Παρά τα πολλά θετικά στοιχεία που είχε όντω το ψήφισμα, οι τέσσερι Κύπροι Ευρωβουλευτέ πλήν των Λουκά Φουρλά και Λευτέρη Χριστοφόρου από το Δυσσί προτίμησαν να απέχουν. Όπω μα λέχθηκε, η κύρια διαφωνία των τεσσάρων εστίαζε στο κομμάτι που αφορά την Τελωνιακή Ένωση, δηλαδή ότι αφορά τι εμπορικο-οικονομικέ σχέσει Τουρκία και Ευρώπη και στο κατά πόσον αυτό μπαίνει ξεκάθαρα ω όρο για τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, καθώ είναι και το σημαντικότερο ζήτημα για του Τούρκου. Να πούμε ότι η Τουρκία δεν σέβεται την υφιστάμενη τη Συμφωνία για την Τελωνιακή Ένωση καθώ δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και ω εκ τούτου δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία υπόνοια για ενίσχυσή τη. Η πολύ κρότη παράγραφο είναι η 62, η οποία χωρίστηκε σε μέρη για να ψηφιστεί ξεχωριστά με τροπολογίε. Εκεί αναγράφεται το εξή. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή μια πόρτα για να διευκολυνθούν οι επικοδομητικέ προσπάθειε και ο ανανεωμένο διάλογο για όλα τα κρεμή ζητήματα και να διερευνηθούν οι προποθέσει για έναν εξυγχρονισμό τη Τελωνιακή Ένωση. Αυτή την παράγραφο, όπω μα καταγγέλουν φαίνεται, και άλλοι ευρωβουλευτές, φαίνεται να μην στήριξαν οι πέντε πλην του Λευτέρη Χριστοφόρου. Καθώ ο Λουκά Φουρλά την καταψήφισε, παρά το ότι έδωσε θετική ψήφο στο σύνολο του ψηφίσματο. Ναι. Τώρα, α, εσύ, Γιώργο, επικοινώνησε με του ευρωβουλευτέ, έλαβε απαντήσει. Ναι, Πέτρα, σε επικοινωνία μα με τον Λευτέρη Χριστοφόρου και τον Λουκά Φορλά για τι τροπολογίε, ε, το αρνήθηκαν και μα λέχθηκε πω όλε οι τροπολογίε ψηφίστηκαν με τον ίδιο τρόπο από όλου του Κύπριου, υποστηρίζοντα ότι οι τροπολογίε δύναται να αλλάχτούν μετέπειτα και οι βουλευτέ να διαφοροποιηθούν από τη γραμμή του συνδυασμού του του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο στην προκειμένη, κάτι το οποίο έγινε από του ίδιου στην πορεία. Επίση, λέχθηκε πω σε άλλα σημεία αναφέρονται πρωτόκολλα που εξυπαγούν αυτή την προπόθεση. Ωστόσο, διαφαίνεται πω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συνένεσε κατά κάποιο τρόπο στην αναβάθμιση τη Τελωνιακή Ένωση. Μάλιστα, οι δύο στράφηκαν ενάντια σε όσου στήριξαν αποχή, καθώ όπω μα είπαν, εάν ψήφιζαν και οι ίδιοι αποχή για μικρέ διαφωνίε, η έκθεση δεν θα περνούσε και δεν θα πανηγύριζε αυτή τη στιγμή η Τουρκία αντί η Λευκοσία. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αφενό.